Να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα για τις καταγγελίες που έχουν γίνει για βρεφονηπιακό σταθμό στο που σοκάρουν, Μαρία. Ακριβώς. Εάν για... ισχύουν αυτά που λένε οι άνθρωποι για το βρεφικό αυτό σταθμό, για την κακοποίηση των βρεφών, μιλάμε, πρόκειται για σοκ. Έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, βέβαια. Βεβαίως. Μας θυμίζει η Μαρία Βούσουλα το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας και μία από τις καταγγέλουσες επί της ουσίας, η οποία επιθυμεί να βγει ανώνυμα η γυναίκα για ευνόητους λόγους. Έλα, Μαρία. Αν όντως ισχύουν πάντως αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι μαρτυρίες, πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία κακοποίησης. Να τις περιγράψουμε λίγο τις καταγγελίες για να καταλάβει και ο κόσμος. Να τις περιγράψουμε. Ακριβώς. Είχαμε λοιπόν γονείς, όλα αυτά υπενθυμίζω έγιναν το 2015, οι οποίοι είδαν τα παιδιά τους χτυπημένα. Τι εννοώ, υπάρχει μητέρα η οποία θα μας μιλήσει και στη συνέχεια. Είδε το παιδί της με μελανιασμένη μύτη στο κόκαλο. Ρώτησε τι ακριβώς έχει γίνει, της είπαν ότι το παιδί έτσι μας το φέρατε. Άλλες ισχυρίζονται ότι τα παιδιά τους πήγαιναν στο σχολείο και όταν προσπαθούσαν να τα στοιχήσουν για να πάρουν το φαγητό, επειδή ήταν άτακτα, δεν καθόντουσαν σε μια σειρά, τότε οι εργαζόμενες εκεί τα έσπρωχναν και κάποιο μάλιστα από αυτά τραυματίστηκε σοβαρά στην κρεμάστρα που βρισκόταν δίπλα. Άλλες καταγγέλουν ότι τα άφηναν μαζί με τις κοπέλες που έκαναν την πρακτική τους και έφευγαν και πήγαιναν για καφέ. Άρα εδώ δεν κάθε μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, Μαρία. Ναι. Μιλάμε για πανωτά και συνεχή περιστατικά που είχαν καταγραφεί από τους γονείς, κάποια είχαν καταγγελθεί και επισήμως, ωστόσο δεν είχε γίνει τίποτα. Και από τους γονείς και από τις κοπέλες που έκαναν πρακτική και μάλιστα σε κοπέλα που έκανε πρακτική, επειδή είχε καταγγείλει όλα αυτά που προανέφερα και εγώ, τότε τη ζητήθηκε να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση και να αποσύρει τις καταγγελίες αυτές. Αλλιώς... Γιατί διαφορετικά θα την έβγαζαν από τη σχολή ή θα την απομάκρυναν από τον Μαρία, σταθμό. Από πρώτο θα σας πω χέρι. Ότι ο Δήμος... Έναν άνθρωπο που τα ξέρει, θα τα γνωρίζει. Ακριβώς. Μια μητέρα που για ευνόητους λόγους θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της. Μια καταγγέλουσα λοιπόν να μας πει τι έχει δει η ίδια και τι γνωρίζει. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς έχει γίνει, τι καταγγέλλετε εσείς, τι συνέβαινε δηλαδή μέσα σε αυτό το πραγματικά γεγονότα. Σταθμό. Πραγματικά γεγονότα. Όλα αυτά που ανέφερε η δημοσιογράφος ισχύουν και με το παραπάνω. Mm-hmm. Για πόσο καιρό. Αυτά είχαν ξεκινήσει τέλη του 2015 με αρχές του 2016. Μάλιστα. Mm-hmm. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια ακριβώς. Mm-hmm. Τι σας έλεγε το δικό σας παιδί δηλαδή, πώς αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Πόσο είναι το παιδί σας, συγγνώμη, πόσο είναι. Τώρα είναι τεσσάρων. Τεσσάρων. Επομένως το παιδί καταλάβαινε τι γινόταν. Όχι, δυστυχώς ήταν δύο χρονών τότε. Στα δύο του λέτε, ναι, νόμιζα ότι ήταν ναι, τώρα. Ήταν πριν δύο χρόνια. Μάλιστα. Εσείς τι μαθαίνατε λοιπόν, για πείτε μας. Λοιπόν, εμένα δυστυχώς το παιδί μου τότε δεν μπορούσε να μιλήσει. Ναι. Ό,τι μου είχαν πει ήταν από την κοπέλα η οποία έκανε την πρακτική της εξάσκηση. Mm-hmm. Τι σας είχε πει. Μας είχε πει ότι όντως τα παιδάκια τα χτυπάγανε στο κεφάλι, τα βρίζανε. Mm-hmm. Δύο χρονών παιδιά. Το μεγαλύτερο δηλαδή, το παιδάκι πρέπει να ήταν τριών ετών, παραπάνω δεν υπήρχε. Μάλιστα. Παιδιά που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν καν ούτε να μεταφέρουν αυτά που έβλεπαν. Ακριβώς. Μάλιστα. Στόμα είχαν και μία δεν είχαν. Mm-hmm. Βρέφη, μιλάμε για βρέφη. Έτσι, έτσι. Προσωπικά εμένα η δικιά μου η κόρη την είχα στείλει στο αποκριάτικο πάρτι. Ναι. Και όταν πήγε να την πάρει η μητέρα μου, είχε το παιδάκι μια μελανιά στη μύτη της. Ναι. Το ανέφερε η μητέρα μου στην τότε διευθύντρια και η απάντησή της ήταν ότι έτσι μας φέρατε το παιδί, λέει. Εδώ δεν έχει να λέει τίποτα. Επειδή εσείς το παιδί σας, ωστόσο, ξέρατε σε τι κατάσταση είναι, σε κάθε περίπτωση καλύτερα από τον οποιονδήποτε, μετά προχωρήσατε σε κάποια ενέργεια, κάνατε κάτι άλλο. Βεβαίως. Επειδή υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από γονείς, είχαμε μαζευτεί αρκετοί γονείς, γύρω 6 με 7 γονείς. Καθώς επίσης και οι δύο κοπέλες που είχαν κάνει την πρακτική της εξάσκηση, όπως και τρεις κυρίες. Οι οποίες δούλευαν τότε, και ίσως να δουλεύουν και ακόμα, δεν το γνωρίζω, δούλευαν τότε στο βρεφικό σταθμό και είχαμε πάει στο δήμαρχο της πόλης μας. Μάλιστα. Τι σας είπε ο δήμαρχος. Καταρχήν δεν μας πίστεψε. Mm-hmm. Δεν σας πίστεψε, είπατε. Δεν μας πίστεψε. Αποκλείεται, λέει, να συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Εσείς δεν πήγατε μόνοι σας, όπως λέτε, πήγατε 6-7 γονείς μαζί. Και λέγατε όλοι τα ίδια πράγματα. Ακριβώς, ήταν αρκετά άτομα μπροστά, το είχαν ακούσει όλοι. Mm-hmm. Όπως και επίσης και στην κοπέλα που έκανε την πρακτική της εξάσκηση, της λέει ποιον θα πιστέψω, λέει. Εσένα που είσαι ένα χρόνο, λέει, ή την διευθύντρια, λέει, που είναι 10.
Αφού λοιπόν αμφισβήτησε αυτά που λέτε ο δήμαρχος Ασπροπύργου, στη συνέχεια δεν σας είπε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση, ότι θα κάνει κάποια έρευνα προκειμένου να δει τι ακριβώς γίνεται? Μόνο το είπε, μόνο στα λόγια. Εδώ και δύο χρόνια στην πράξη δηλαδή δεν άλλαξε κάτι στο σταθμό? Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό άλλωστε και καταγγείλαμε το περιστατικό στον Κώστα Μιλόβα. Έως και τη συγκεκριμένη, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη διευθύντρια ήταν στο βρεφικό σταθμό. Γι' αυτό και αναφερθήκαμε στον κύριο Κώστα Μιλόβα. Άρα δεν άλλαξε τίποτα, λέτε? Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Εδώ και δύο χρόνια δούλευε κανονικά. Μισό λεπτό καταρχάς. Επειδή έχουμε και τη Μαρία Βούσουλα, η οποία βρίσκεται στο Δημαρχείο Ασπροπύργου. Τον ψάξαμε τον Δήμαρχο, Μαρία? Κοιτάξτε, τον Δήμαρχο δεν τον έχουμε βρει. Γνωρίζουμε όμως ότι όσα περιγράφει η κυρία, όταν έγιναν δηλαδή, ξεκίνησε η ένορκη διοικητική εξέταση ναι. από το Δήμο, το πόρισμα της οποίας μεταφέρθηκε στα αρμόδια Υπουργεία και στους αρμόδιους φορείς. Και τότε οι ευθύνες επιρρύφθηκαν στις δύο κοπέλες που έκαναν την πρακτική. Γιατί, όπως λέει και ο Δήμαρχος στην χθεσινή του ανακοίνωση, 45 γονείς συνέταξαν και συνυπέγραψαν μία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τονίζουν ότι η λειτουργία των βρεφικών σταθμών εδώ στο Δήμο Ασπροπύργου είναι άψογη. Αυτό είναι αυτά κάτι γενικό, βρε Μαρία. Η λειτουργία των σταθμών πρέπει να είναι και άψογη. Και... Μισό λεπτό να ακούσουμε τη μητέρα. Ελάτε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτή 45 γονείς που υπέγραψαν ότι όλα ήταν άψογα. Είναι βέβαιο ότι το 2015 με το 2016 πήγαιναν όντως σε αυτό το βρεφικό σταθμό, είναι τώρα, τωρινά? Αυτό δεν διευκρινίζεται. Ακριβώς. Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Αυτό που λέτε δεν έχετε άδικο, γιατί είναι λίγο γενική η αναφορά. Μιλάει για τους βρεφικούς σταθμούς που λειτουργούν άψογα. Εκείνο το έτος που πήγαιναν τα παιδιά στο βρεφικό. Εσείς τώρα το σταματήσατε το παιδί σας από εκεί? Εγώ μετά που έγινε αυτό το συμβάν δεν το πήγα. Και υπάρχουν και άλλοι γονείς που σταμάτησαν ή όχι? Ναι, υπάρχουν. Από όσους γνωρίζετε εσείς τουλάχιστον? Από όσους γνωρίζω εγώ, ναι. Εσάς, αν σας καλέσει ο εισαγγελέας, θα πάτε να τα καταγγείλετε αυτά? Βεβαίως και θα πάω. Και θα πάω και στα κεντρικά. Είναι και άλλοι γονείς που θα πάνε? Βεβαίως. Μάλιστα. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε για πόσες δασκάλες μιλάμε? Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι, και σε σχολεία και σε σταθμούς, να υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν προβληματική συμπεριφορά κατά των παιδιών. Εδώ για πόσες δασκάλες μιλάμε, γιατί προσωπικό δηλαδή, πόσους ανθρώπους? Μιλάμε για τρεις δασκάλες. Μάλιστα. Τρεις δασκάλες, εκ των οποίων οι δύο, από ό,τι έχουμε μάθει, έχουν απομακρυνθεί. Η μία παραμένει. Νομίζω ότι βρίσκεται με αναρωτική άδεια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να σας πω, να σας προσθέσω μάλλον στο ρεπορτάζ, είναι το εξής. Για τη διευθύντρια που ακούστηκε νωρίτερα, πάντα σύμφωνα με καταγγελίες και μαρτυρίες των γονιών, λένε ότι όταν διορίστηκε στο βρεφικό σταθμό, διορίστηκε ως διοικητική υπάλληλος. Και μετά από κάποια χρόνια, αυτό έχει σημασία, μάλιστα, έγινε διευθύντρια. Άρα και δεν πριν είναι από η γυναίκα αυτή. Χρόνια μόλις. Ναι. Δεν έχει τελειώσει το να πω, δεν έχει κάνει σπουδές με το θέμα. Δεν έχει καν πτυχίο. Το προσκόμισε αργότερα, λέει η Μαρία. Ότι το προσκόμισε πριν από δύο χρόνια. Ότι και εδώ έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό που λέμε τώρα διερευνάτε. Είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο. Εμείς έχουμε καλέσει και τον Δήμαρχο και τον καλούμε και δημόσια. Τον έχουμε ψάξει και στο τηλέφωνο κλπ. Θα το συνεχίσουμε, το λέω και προς τη μητέρα. Ότι το θέμα δεν θα το αφήσουμε. Έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας έτσι και αλλιώς και διερευνάται η υπόθεση. Επομένως θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τη Μαρία Βούσουλα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Εννοείται θα συνεχίσουμε βεβαίως. Σύντομη διακοπή.